Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του σκηνικού και των καταιγιστικών αλλαγών εντάξει βεβαίως η περίπτωση δική μας Ελλάδας που γνωρίζουμε ότι εν είδη πειραματόζω δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται πάνω στον τόπο και πάνω μας συνταγές λιτότητας όπως βλέπουμε να απευθύνονται παντού. Δεν πρόκειται για κάποιες απλά τεχνοκρατικές επιλογές ουδέτερης απόδοσης θα λέγαμε. Αλλά για επιλογές τις οποίες χρειάζεται αντιστράτευση και οι οποίες θα ξεθεμελιώσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τις βασικές συνισταγμένες της ζωής μας, ανατολικά με τις εργασιακές μας σχέσεις, με την παιδεία, με την υγεία, με την έρευνα, η λίστα είναι μακρά. Και προκειμένου νομίζω να αντιληφθούμε το πώς ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι των εξελίξεων, προς τα που γίνεται, παιδί μου, η πλάστηκα πιο απλά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέμουμε και ως αριστεροί πολίτες. Είπε ο Χρήστος πριν ότι και οι δύο συγγραφείς τοποθετούνται μακριά και νομίζω θα μας πει μετά και ο Ευκλήδης. Δεν αντιμετωπίζουν αντικειμενικότροπα την ανάλυση, γιατί ούτως ή άλλως δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει αντικειμενική οικονομική ή πολιτική ανάλυση. Έτσι λοιπόν ως αριστεροί πολίτες χρειαζόμαστε κατ' εμέ όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία και σπέτω να πω χρειαζόμαστε περισσότερα βιβλία σαν και τούτο του Χρήστου και του Ευκλήδη. Τα οποία με πάρα πολύ σαφή και κατανοητό τρόπο ξεδιπλώνουν όλους αυτούς τους μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από τις εξελίξεις. Δηλαδή μας βοηθούν, θα έλεγα, να αντιληφθούμε ότι οτιδήποτε σημαίνει σήμερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δηλαδή η λιτότητα, η ύφεση, η ανεργία, η άρνηση δημοκρατίας, επιμένω γιατί ο Φθάρι μένει και το βιβλίο, δεν έχει να κάνει με κάποιο είδος φυσικού φαινομένου, αλλά είναι αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένων πολιτικο-οικονομικών επιλογών. Επιλογών, επισήμανε και εισαγωγικά ο Χρήστος, που δεν χρονολογούνται από χθες, αλλά από τις αρχές της κρίσιμης, όπως σωστά και περίτερα να αποδεικνύει το βιβλίο, της δεκαετίας του 1980. Έχουν δε τις ρίζες τους στην απάντηση που δόθηκε στη συστημική κρίση των αρχών της δεκαετίας του 1970, η οποία έβαλε τις βάσεις του καλούμενου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Οι συγγραφείς, ο Χρήστος και ο Ευκλήδης, επιλέγοντας να δώσουν χρονολογική σειρά στα κεφάλαιά τους, όσοι ήδη έχετε πιάσει τα χέρια στο βιβλίο, θα δείτε ότι ξεκινούν από την παγκόσμια κρίση του 1970, περιγράφουν τις γενεσιουργές αιτίες που οδήγησαν την κρίση του 2008, διαγραφούν τις φάσεις μέσα από τις οποίες πέρασε η κρίση αυτή, περιγράφουν το πώς η χρηματοπιστωτική κρίση μεταλλάχθηκε σε κρίση κρατικών χρεών, αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο των τραπεζών στη διαδικασία αυτή και υπογραμμίζουν τι σημαίνει εντός εισαγωγικών ο περιορισμός της ατζέντας από τους κυρίαρχους κύκλους, ότι δηλαδή κρίση αφορά, μπορεί να αφορά, μπορεί τέλος πάντων να έχει και μία διέξοδο, στενά ρυθμιστικά θέματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και όχι τομικά. Κατόπιν εξετάζουμε συνοπτικά την εμπιστοχώρηση της Αμερικανικής ηγεμονίας, την άνοδο των γνωστών πλέον με το αρτυπόληψο BRIC, δηλαδή Βραζιλία, Ινδία, Ρωσία, Κίνα, και τονίζουν ότι η πραγματική ανταγωνιστική δύναμη, αν και θα περάσει μάλλον πάρα πολύ καιρό για να ανταγωνιστεί ουσιαστικά τις ΗΠΑ, είναι η Κίνα. Κλείνουν δε το σύνοπτο έργο τους με ένα ερώτημα που είναι πλέον στα χείλη όλο και περισσότερων Ελλήνων και Ευρωπαίων. Τι μπορεί να κάνει αριστερά? Ανατρέποντας τη δομή του βιβλίου, θα ήθελα να ξεκινήσω υπογραμμίζοντας τη σημασία του πέμπτου, του τελευταίου κεφαλαίου, αυτού ακριβώς που αναφέρει στη στρατηγική της αριστεράς, σε τούτα τα χαρτογράφητα νερά πλέον, στα οποία η αριστερά δεν καλείται απλά να δράσει, αλλά και να επιδείξει αποτελεσματικότητα στη δράση της. Να αρθεί με άλλα λόγια, θα έλεγα, στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, μην έχουμε αυταπάτες. Αυτό που διακυβεύεται σήμερα δεν είναι απλά ένα νόμισμα ή κάποια δημοσιονομική επιλογή. Βρισκόμαστε, βιώνουμε ήδη, ίσως την πιο σημαντική με την έννοια καθορισμού του μέλλοντος για τις επόμενες δεκαετίες συγκύρια. Από την έκβαση και την εξέλιξη αυτής της σοβούσας κρίσης, που δεν είναι μόνο οικονομική, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα με τις καπιταλιστικές κρίσεις, αλλά ουσιαστικά επικαθορίζει τις ίδιες βάσεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών, θα κριθούν όλες, και οι πολιτικές και οι οικονομικές και οι κοινωνικές εξελίξεις των επόμενων δεκαετιών. Εξού λοιπόν και είναι κέρια η σημασία του ερωτήματος που βάζουν οι δύο συγγραφείς τελειώνοντας το βιβλίο. Τι κάνει αριστερά? Η αριστερά μπορεί βέβαια πάντα να κληθεί σε ένα μπύρο,
όπως τουλάχιστον παραδοσιακά και εύχομαι τούτο να αλλάξει σύντομα, κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναμένοντας την εγκαθίδρυση μάλλον με ένα θαυματικό τρόπο ενός σοσιαλιστικού συστήματος. Ωστόσο η σύγχρονη αριστερά, η ελληνική και η ευρωπαϊκή, μπορεί, αφού ήδη έχει αποδείξει ότι η μέχρι σήμερα ανάλυση της για τη σημερινή κρίση και ό,τι προηγήθηκε και ό,τι την τροποδότησε είναι και οξυδερκής και πραγματιστική, να επιχειρήσει, και διαβάζω κατευθείαν μέσα από το βιβλίο, σελίδα 190, πρώτον να σκέφτεται και να δράσει δυτικά, να αναδεικνύει δηλαδή υπερεθνικές λύσεις για υπερεθνικά ούτως ή άλλως προβλήματα, και δεύτερον χρειάζεται να θέσει το ζήτημα της ταξικής πάλης, άρα και το θέμα των κοινωνικών συμμαχιών σε νέες βάσεις. Χωρίς να εξαντλούν, θα έλεγα, την απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα, και οι δύο συγγραφείς δίνουν έμφαση στην ταξικότητα της κρίσης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη της εργασίας μιας στρατηγικής αναζήτησης που, όπως διαβάσαμε, θα βασίζεται σε υπερεθνικές λύσεις και όπως σημειώνουν και λίγο πιο κάτω, και μιας νέας αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση υπερεθνικών ταξικών συμμαχιών στο πολιτικό και στο κοινωνικό επίπεδο και σε μια κατεύθυνση που θα πιέσει όχι μόνο τις ελληματικές χώρες να κάνουν τις αναγκαίες αναπροσαρμογές, αλλά κυρίως τις πλεονασματικές. Παράλληλα, η έμφαση ακριβώς σύμφωνα με τους φίλους πρέπει να δεθεί από την αριστερά στην αντιπαράθεση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, που έχει μεταξύ μεγάλου κεφαλαίου και λαού,